Η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο αναφέρεται στην περίπτωση όπου το διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα στη ζωή ενός ατόμου από τους φίλους, την οικογένεια και την εργασία, κυριαρχεί στην καθημερινότητά του και είναι ένα στοιχείο της που δεν θέλει να αποχωριστεί. Τον Ιούνιο του 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε τον εθισμό στα video games ως ψυχική διαταραχή, συμπεριλαμβάνοντάς τον στον επίσημο κατάλογο όλων των ασθενειών με την ονομασία «Διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού» «Gaming Disorder». Αυτή η μορφή συνεχώς αυξανόμενης εξάρτησης είναι η δεύτερη μετά τα τυχερά παιχνίδια που ο χρήστης δεν εξαρτάται από κάποια ουσία. Είναι μια ύπουλη μορφή εξάρτησης γιατί μπορεί να μπει σε κάθε σπίτι, αφορά κάθε μορφή οικογένειας, δεν έχει αυξημένα έξοδα ή μετακινήσεις ώστε να ανησυχήσει σε πρώτη φάση τους γονείς, δεν εμπλέκεται κάποια ουσία ή κακές παρέες, με αποτέλεσμα όταν γίνεται αντιληπτό από τους γονείς ή τους οικείους να είναι αρκετά προχωρημένοι. Διάκριση εθισμού από την ενθουσιώδη χρήση. Αναφορικά με τον εθισμό και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διαταραχή θα πρέπει να είναι εμφανής για μια περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, προκειμένου να δοθεί μια διάγνωση, αν και η απαιτούμενη διάρκεια μπορεί να μειωθεί αν πληρούνται όλες οι διαγνωστικές απαιτήσεις και τα συμπτώματα είναι σοβαρά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και η διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, κοινωνική φοβία ή ακόμα και συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, όπως η έλλειψη αποδοχής από τις ομάδες των συνομιλίκων και άλλα. Η πολύωρη χρήση του διαδικτύου ή των διαδικτυακών παιχνιδιών, λοιπόν, μπορεί να είναι το σύμπτωμα και όχι η αιτία του προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητείτε παράλληλα βοήθεια τόσο για τα συναισθηματικά προβλήματα του παιδιού, όσο και για τα συμπτώματα εθισμού που τυχόν παρουσιάζει. Ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν συχνότερα εξάρτηση? Το φαινόμενο συνήθως εμφανίζεται αρχικά σε εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία 10 έως 14 ετών ή και σε μικρότερη ακόμα ηλικία. Είναι πιο έντονο κατά τη μέση εφηβεία, δηλαδή 15 έως 17 ετών, κατά την οποία οι έφηβοι πειραματίζονται και σταδιακά αυτονομούνται, καθώς και κατά την όψιμη εφηβεία, δηλαδή από 17 ετών και άνω. Ένας ακόμα πληθυσμός υψηλού κινδύνου είναι αυτός των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται πολλές φορές για πρώτη φορά να οριοθετήσουν οι ίδιοι τη χρήση διαδικτύου, στην οποία προβαίνουν μακριά από οικογενειακό έλεγχο αλλά και χωρίς το ξεκάθαρο δομημένο πλαίσιο υποχρεώσεων του σχολείου μέσης εκπαίδευσης. Σποραδικά εμφανίζεται το πρόβλημα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου κυρίως αφορά περιπτώσεις υπέρμετρης ενασχόλησης με κοινωνική δικτύωση, αλλά και διαδικτυακό τζόγο, όπως και διαδικτυακή πορνογραφία.